Αρνητική σε μια επιθανή κατάργηση του στρατοδικείου αεροδικείου Λάρισα, εμφανίζονται οι δικηγόροι μετά τα δημοσιεύματα που είδαν το φως με κύρια αιτιολογία της ενέργειας αυτής στην περικοπή και εξοικονόμηση των δαπανών. Τη θέση του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας εξέφρασε σήμερα σε δηλώσεις ο πρόεδρος κ. Δημήτρης Κατσαρός, ο οποίος ζήτησε την αναβάθμιση και όχι την κατάργηση του στρατοδικείου, αφού όπως τόνισε καλύπτει μεγάλες γεωγραφικές περιοχές και έχει τη δική του κτηριακή υποδομή σε μια περιοχή όπου λειτουργεί η πρώτη στρατιά και το αρχηγείο τακτικής αεροπορίας. Πρόσθεσε μάλιστα πως το στρατοδικείο είναι συνδεδεμένο άρρηκτα με τον κοινωνικό ιστό της πόλης και όχι μόνο, δεν γίνεται λόγος για πολυδάπανη λειτουργία του, αλλά κρίνεται αναγκαία η συνέχιση της ύπαρξής του. Με άλλα λόγια, το στρατοδικείο της Λάρισας έχει όλη την υποδομή και σε προσωπικό να αυξήσει τις αρμοδιότητές του, όπως γινόταν και παλαιότερα όταν είχαμε και υποθέσεις από την Ήπειρο. Άρα θα μπορούσαμε να μιλάμε κάλλιστα για μια αναβάθμιση του στρατοδικείου της Λάρισας και όχι για κατάργηση. Και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι στο στρατοδικείο της Λάρισας ασκούν τα καθήκοντά τους με τις υποθέσεις των εντολέων τους οι δικηγόροι όχι μόνο της περιοχής μας, αλλά όλης της εφετειακής περιφέρειας του εφετείου Λάρισας και όχι μόνον. Και αυτός είναι ένας ημιπρόσθετος λόγος της διατήρησής του. Σε αντίθετη περίπτωση, αν καταργηθεί, αν αυτό το ενδεχόμενο γίνει πραγματικότητα, αν καταργηθεί δηλαδή το στρατοδικείο της Λάρισας, δικηγόροι, μάρτυρες, διάδικοι θα αναγκάζονται είτε να πηγαίνουν στην Αθήνα, όπου θα είναι το ένα στρατοδικείο, είτε να πηγαίνουν στη Θεσσαλονίκη, και αυτό σημαίνει και ταλαιπωρία και δαπάνες περισσότερες. Ο Δικηγορικός Σύλλογος, υποστήριξε ο κ. Κατσαρός, σε συνεργασία και με τους τοπικούς φορείς θα κινηθεί προς κάθε κατεύθυνση για να αποτραπεί η κατάργηση του στρατοδικείου.